Είναι ώρα να δοκιμάσω αυτή την Ben & Jerry's Tony's Chocolonely Chocolate Love Affair με γεύση White Chocolate Cheesecake. Οι δύο αγαπημένες μάρκες παγωτού και σοκολάτας αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά της παιδικής εργασίας στη βιομηχανία της σοκολάτας, στην Γκάνα και την ακτή ελεφαντοστού. Το Chocolate Love Affair παγωτό από την Ben & Jerry's το είδαμε να κυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι, ενώ τώρα ήρθαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και οι σοκολάτες της πάντα υπεύθυνης Tony's Chocolonely από την Ολλανδία. Τα κομμάτια της είναι όπως πάντα άνισα και θα παραμείνουν έτσι, όσο η βιομηχανία της σοκολάτας είναι άνιση στον πλανήτη και δημιουργεί συνθήκες δουλείας για τους εργάτες του κακάο. Η πρώτη που έχω τώρα στα χέρια μου είναι λευκή με κομματάκια αποξηραμένης φράουλας και θράψματα μπισκότου, ενώ περιέχει και τυρί σε σκόνη προκειμένου να μιμηθεί τη γεύση του cheesecake φράουλα. Το κυρίως σώμα της σοκολάτας είναι συμπαγές, αλλά όχι τόσο σκληρό, με αποτέλεσμα να λιώνει εύκολα στο στόμα. Τα κομμάτια της φράουλας είναι αρκετά chewy και κολλάνε επίμονα στα δόντια, ενώ το μπισκότο προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αντίβαρο στην όλη αίσθηση κρέμας και να δέσει στο μυαλό σου την αίσθηση του cheesecake. Εμένα το όλο αποτέλεσμα μου άρεσε, αν και οι περισσότεροι θα τη βρουν πολύ γλυκιά και με βουτυρένια αίσθηση με τη φράουλα να γίνεται λίγο ενοχλητική στα δόντια. Αν μπορώ να θυμηθώ κάτι που μου τη θυμίζει, ίσως είναι η λευκή break με τις σταφίδες σε ένα βαθμό. Την βρήκα σε mini market στην περιοχή του Αλίμου και δεν μου παραχωρήθηκε δωρεάν για τη δοκιμή. Η τιμή είναι κάπως τσιμημένη, αλλά νομίζω αιτιολογημένη, αν θέλεις να απολαμβάνεις μια στο τόσο μια σοκολάτα που εφαρμόζει πρακτικά το δίκαιο εμπόριο. Η βαθμολογία μου είναι ένα 7,2 στα 10 και ανυπομονώ για τις επόμενες δοκιμές.